Μωράκια μου όμορφα, γεια σας. Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα σε ένα ακόμη unboxing που θα κάνουμε μαζί. Η ώρα είναι 4 παρα 4. Κάποιος στη γειτονιά κάτι τηγανίζει και νομίζω ότι είναι κάτι σε πατάτα τηγανητή και η αλήθεια είναι ότι μου έχει σπάσει το στομάχι γιατί θέλω να πάω να πηδήξω από το παράθυρο και να πέσω μέσα στο τηγάνι και να αρχίσω να τρώω. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε unboxing. Θα δούμε ένα θέμα το οποίο μου ήρθε προχτές. Η αλήθεια είναι ότι τα έχω βγάλει από το σακουλάκι, βέβαια. Το έχω ακόμα εδώ, η αλήθεια είναι, και αυτό από την Banggood επίσης. Είναι ξυριστική μηχανή, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε και το ένα το έχω ανοίξει ήδη, αυτό είναι μέσα στη συσκευασία. Και για να δώσω και ένα hint, είναι giveaway alert, γιατί έχω πάρει δύο ίδιες και τη μία θα σας την κάνω δώρο. Πάμε όμως να το ανοίξουμε, να το δούμε. Αυτό εδώ πέρα είναι της εταιρείας Enchen, Enchen, Enchen ή όπως λέγεται τέλος πάντων, δεν ξέρω. Είναι ξυριστική μηχανή η οποία είναι ασύρματη και λειτουργεί και με καλώδιο. Θα σας τα πω όμως όλα τώρα. Πάμε να τα δούμε. Μέσα η συσκευασία δεν έχει κάτι. Έχει μόνο τη μηχανή. Έχει εδώ από κάτω αυτά τα δύο που είναι το βρουτσάκι για να καθαρίζουμε την κεφαλή, κάτι δηλαδή που έχουν όλες, και το καλώδιο. Το καλώδιο, το οποίο εμένα η αλήθεια είναι ότι με ευχαρίστησε πάρα πολύ όταν το είδα, είναι USB-C. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε τον φορτιστή της εταιρείας για να μπορέσουμε να τον φορτίζουμε και να πρέπει να το κουβαλάμε μαζί. Χρειάζεται απλά να έχουμε ένα καλώδιο USB-C που πλέον, ας το πω έτσι, οι περισσότεροι έχουμε, γιατί μα το κινητό, μα τα ακουστικά, μα ο υπολογιστής, μα οτιδήποτε θα φορτίζει με USB-C. Η μηχανή που είναι το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτήν εδώ, όπως το βλέπουμε. Είναι σε ασημή, γκρι και μαύρο χρώμα. Είναι πάρα πολύ απλή. Το καπάκι που έχουν όλες αυτές οι μηχανές ξυρίσματος από πάνω. Οι τρεις κεφαλές που έχει εδώ και αυτές επίσης κινούνται ανεξάρτητα η μία με την άλλη. Πιστεύω το βλέπουμε. Αυτό λοιπόν εδώ, δεν ξέρω τώρα αν το πιάνει η κάμερα, είναι διπλό. Αν το δείτε δηλαδή, έχει δύο σειρές, να το πω έτσι. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι από μέσα τα ψαλίδια τα οποία κόβουν την τρίχα έχουν δύο σειρές επίσης. Δείτε το λίγο από μέσα για να το βγάλω. Είναι αυτό εδώ, όπως το βλέπετε τώρα. Εδώ είναι οι κεφαλές που γυρνάνε τα ψαλίδια από πάνω. Εδώ από κάτω είναι έτσι. Από εδώ το γυρνάμε όπως σε όλες και απασφαλίζει τις κεφαλές, άρα και μπορούμε να τις βγάλουμε. Αυτό επίσης βγαίνει. Απλά το τραβάμε, βγαίνει, το πατάμε και μπαίνει. Αυτό λοιπόν εδώ, αν εγώ σας το ανοίξω, βέβαια τώρα εδώ έχει να κάνει με το αν θα την πιάσει η κάμερα, αλλά θα το δούμε. Είναι αυτό το κλασικό, όπως είναι όλα αυτά από μέσα, όπως βλέπετε. Και η κεφαλή, να το πω έτσι, είναι, το βλέπετε, που έχει δύο δοντάκια. Αυτά είναι οι δύο οι σειρές που σας λέω ότι έχει από μέσα. Αυτά λοιπόν υποτίθεται σαν κεφαλές ότι είναι έτσι ειδικά φτιαγμένες, ούτως ώστε να μην πιάνουν τις τρίχες και να μην τις τραβάνε, για να είναι λιγότερο επίπονο το κομμάτι του ξυρίσματος. Τώρα, κατά πόσο αυτό ισχύει ή όχι δεν το ξέρω, γιατί δεν έχω δοκιμάσει να ξυριστώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχα ανοίξει απλά τη συσκευασία, αλλά μετά το ξανάκλεισα, το άνοιξα από περιέργεια απλά και μόνο για να το δω. Αυτό που βλέπετε είναι το ξύρισμα που έκανα με τη μηχανή την Enchen, γιατί τη δοκίμασα σήμερα το πρωί, ούτως ώστε να μπορέσω να έχω και από αυτό μία εικόνα για να μπορέσω να καταλάβω εάν τραβάει τρίχες, εάν ξυρίζει καλά ή οτιδήποτε. Όπως μπορείτε να δείτε, το ξύρισμα είναι πάρα πολύ ωραίο και στο δέρμα δεν γδέρνει καθόλου. Για 13 ευρώ δηλαδή ξυριστική μηχανή είναι πάρα πολύ καλή. Βέβαια,
Το από πίσω που έχει, που σηκώνεται, που και καλά κάνει στις λεπτομέρειες, είναι για πέταμα. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό όπως το έχουμε και κλείνει. Το κουμπί είναι εδώ πέρα. Το πατάμε και ανοίγει. Επίσης, από πίσω έχει αυτό εδώ πέρα το συγκεκριμένο που απλά το κάνουμε κάτω και ανοίγει για να το κόβουμε με λίγο πιο πολύ ακρίβεια, να το πω έτσι. Και αν το δείτε, αυτό το μαύρο δεν ξέρω τι κάνει για να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν έχει σημασία. Αν το δείτε, τώρα δουλεύει. Δεν κάνει πολύ φασαρία, είναι πολύ βολικό. Εδώ βλέπετε που έχει ένα μπλε φως. Αυτό το φως μας δείχνει, όσο είναι μπλε και μόνιμα αναμένο, ότι έχει μπαταρία και μπορεί να δουλέψει. Που το έχω το καπάκι. Όταν αυτό το φως, κάπου έχω ένα καπάκι. Α, να το. Όταν αυτό το φως δεν είναι μόνιμα αναμένο και αναβοσβήνει, σημαίνει ότι πρέπει να το φορτίσουμε. Τώρα, όσον αφορά τη φόρτιση. Η φόρτιση κρατάει μία ώρα με το καλώδιο, η χρήση κρατάει 90 λεπτά. Το μοτέρ του είναι στα 5 βατ και όταν λέω το μοτέρ εννοώ αυτό που έχει εδώ πέρα μέσα για να γυρνάνε οι κεφαλές. Φορτίζει με 5 βολτ, αλλά ούτως ή άλλως πλέον όλα τα USB έχουν αυτή την αυτόματη διαδικασία που καταλαβαίνουν πόση ενέργεια χρειάζεται η συσκευή που φορτίζουμε, άρα δίνουν την ενέργεια που πρέπει. Από εκεί και πέρα το συγκεκριμένο δεν είναι βαρύ, είναι 139 γραμμάρια, δηλαδή είναι πάρα πολύ ελαφρύ και στο χέρι, αλλά και σαν αίσθηση παρότι δεν είναι βαρύ, είναι πολύ καλό, δηλαδή το κρατάς και το νιώθεις. Όσον αφορά τις διαστάσεις του, είναι 155 χιλιοστά, δηλαδή είναι 15,5, και 53 χιλιοστά, δηλαδή είναι 5,3, εκατοστά και εκατοστά αντίστοιχα. Είναι αυτό, από πίσω έχει απλά τις σημάνσεις για να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και εδώ από κάτω, αν το δείτε, είναι η θήκη, είναι η υποδοχή του USB-C για να μπορούμε να το φορτίσουμε. Αυτό είναι πλαστικό, δεν είναι μέταλλο ή οτιδήποτε, αλλά η αλήθεια είναι πως δεν ήταν ακριβό σαν προϊόν. Σαφώς, online, εγώ το πήρα από το Banggood και στο Banggood που το κοίταξα, έχει ανταλλακτικά, άρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μηχανή και αν χρειαστεί να τα αλλάξουμε, να παραγγείλουμε. Απλά πάντα έχετε στο νου σας ότι μιλάμε για περίπου ένα μήνα σαν χρονικό διάστημα παράδοσης. Τονίζω και πάλι ότι το ένα από τα δύο είναι για δώρο, άρα πάμε για giveaway. Αυτό ξεκόλλησε. Πάμε για giveaway. Έχετε το νου σας γιατί θα γίνει το προσεχές διάστημα. Είναι αυτό. Η συσκευασία είναι αυτή. Πάρα πολύ ελαφρύ. Εγώ νομίζω το πήρα γύρω στα 15 ευρώ. 13. Κάπου εκεί, δηλαδή ήταν πάρα πολύ φτηνή. Η εταιρεία σαν εταιρεία, η Enchen ή όπως τη λένε, είναι τη Xiaomi. Από αυτή τη μικρή εταιρεία που έχουμε πει ότι παράγει αυτά τα πάρα πολύ λίγα πράγματα, είναι κάτω από την ομπρέλα της Xiaomi που είναι κάτω από την ομπρέλα της Youpin. Η Youpin είναι και καλά αυτή είναι η εταιρεία που παράγει τα προϊόντα, που τα δίνει στο Kickstarter, κάνει καμπάνιες, τέτοια πράγματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, από τη στιγμή που είναι Xiaomi, θεωρώ ότι θα είναι καλή και θα μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Ανάμεσα σε όλα τα υπόλοιπα, εγώ εδώ πέρα να τονίσω και να υπενθυμίσω εσείς να μην έχετε ξεχάσει να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, γιατί εάν έχετε ξεχάσει να κάνετε εγγραφή, χρειάζεται απλά να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής, subscribe και το καμπανάκι, για να μπορείτε να παίρνετε και τις ειδοποιήσεις όταν ανεβάζω βίντεο και να ακούτε ένα κλινγκλον, ούτως ώστε να ξέρετε ότι ο GreeksGR ανέβασε, πάμε να το δούμε, γιατί όσο είστε εσείς εδώ, μεγαλώνει η παρέα, γινόμαστε καλύτεροι, γινόμαστε περισσότεροι και μπορούμε να βλέπουμε περισσότερα πράγματα. Αυτά λοιπόν από μένα, αυτά από τη μηχανή της Enchen. Μέχρι το επόμενο βίντεο να προσέχετε, μείνετε ασφαλείς, θα τα ξαναπούμε. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια, γεια σας!